Η ώρα για την πρώτη κούπα της χρονιάς στην Ιταλία πλησιάζει και η ένδοξη πρωταθλήτρια Juventus κοντράρεται με την Νάπολη στο Ολύμπικο στις 10 για τον 73ο τελικό του κυπέλου Ιταλίας. Ένας τελικός που πέραν από το τρόπαιο θα έχει συμβολικό χαρακτήρα, καθώς το Coppa Italia θα γίνει μία από τις πρώτες διοργανώσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών που θα απονέμει έναν τίτλο, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην κανονικότητα. Για να φτάσουν όμως οι δύο ομάδες στον απόψινό τελικό, οι Ναπολιτάνοι απέκλεισαν την Ίντερ και η παρέα του Cristiano Ronaldo ξεπέρασε το εμπόδιο της Μίλαν στις ρεβάν των δύο ημιτελικών που διεξήχθησαν το Σαββατοκυριακό. Οι Παρτενοπαίοι ψάχνουν το 10ο τρόπαιο στην ιστορία τους και έκτος στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ενώ οι Μπιανκονέρι θέλουν να προσθέσουν το 14ο κύπελο Ιταλίας στην τροπιοθήκη τους. Στο αγωνιστικό μέρος των Τζενάρων, Γκατούσο αναμένεται να παρατάξει ενδεκάδα με αλλαγές, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμερωμένο Ospina αλλά και τον τραυματία Μανολά. Λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα για τον Μαουρίτσιο Σάρι, αφού θα έχει στην διάθεση του τελικά τους Γκονζάλο Γκουαΐν και Τζόρτζιο Κιελίνι. Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός θα διεξαχθεί χωρίς θεατές, ενώ εάν μετά την συμπλήρωση των 90 λεπτών δεν υπάρχει νικητής, οι δύο φιναλίστ θα λύσουν απευθείας τις διαφορές τους στα πέναλτι.